Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη. Τετάρτη 17 Μαΐου και ξεκινά αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο λίγα 24 ώρα πριν τις εκλογές. Συνεχίζουν με ομιλίες και εκδηλώσεις οι αρχηγοί. Στην Αλβανία, για Μπελέρη και Κουκαβέση, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Για σχέδιο εξόντωσης του νεοεκλεγέντα δημάρχου κάνει λόγο ο πρόεδρος Ένωσης Χυμαριωτών. Για μαρτυρία των γιατρών έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Να σταματήσει αμέσως τον παράς μετακινήσεων στο νοσοκομείο της Δράμας. Δεν θα γίνουμε περιοδεύων θείασος, λένε με νόημα οι γιατροί. Την πεποίθησή του, κυρίες και κύριοι, πως την Κυριακή τα ψέματα τελειώνουν και πως η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, στην προεκλογική του ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Η ψήφος των νέων στον ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο σκληρή αντισυστημική ψήφος, επισήμανε μεταξύ άλλων. Νέα πειρά κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εκτόξευσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας κατά την προεκλογική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτό χώρο ανάμεσα στον πύργο του ΟΤΕ και το Παλέντε Σπορ και όχι στο περίπτερο 17 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα ιτηθεί μόνο αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Άρα η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο σκληρή, τιμωρητική, αντισυστημική ψήφος, αντικαθεστωτική ψήφος, γιατί είναι η ψήφος που θα ρίξει στις 22 του μήνα αυτό το καθεστώς της αδικίας και της εκμετάλλευσης, αυτό το καθεστώς της στοχοποίησης των νέων ανθρώπων. Ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Αν λοιπόν έχουμε νίκη της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουμε συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου της μεταπολίτευσης. Και τότε ποτέ δεν θα μάθει κανείς ποιος κρατά τα στοιχεία των παρακολουθήσεων. Άκουγαν υπουργούς, άκουγαν πολιτικούς αρχηγούς, άκουγαν βουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγαν δημοσιογράφους, άκουγαν επιχειρηματίες, άκουγαν τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Κρίσιμα στοιχεία για την ασφάλεια της χώρας. Πού βρίσκονται όλα αυτά? Απίφθινε κάλεσμα συνεργασίας στις προοδευτικές δυνάμεις. Το συμβόλαιο αλλαγής που καταθέσαμε απευθύνεται σε κάθε πολίτη, αλλά απευθύνεται και σε κάθε προοδευτική δύναμη που είναι σε θέση τουλάχιστον να συλλάβει τις ανάγκες των καιρών. Που δεν παίζει παιχνίδια με τον κύριο Μητσοτάκη κάνοντας του δώρα, όπως αυτά τα δώρα με τις περίεργες Δήμητρες και τα σχέδια Σόιμπλε, αλλά και στις δυνάμεις εκείνες που δεν παγιδεύονται σε βολικούς διμέτωπους, βολικούς για το καθεστώς. Γιατί ξέρετε κάτι, οι πολίτες Θεσσαλονίκης, οι εργαζόμενοι και οι νέοι, κάθε πολίτης και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αλλά ας μιλήσω για τους εργαζόμενους, γιατί πολλοί μιλάνε στο όνομα της εργατικής τάξης. Θέλουν να ξέρουν τι τους ξημερώνει τη Δευτέρα, ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα κυβερνά τον τόπο. Θέλουν να ξέρουν οι εργαζόμενοι αν θα συνεχίσουν να δουλεύουν με καθεστώς απλήρωτων υπεροριών, χωρίς σώμα επιθεώρησης εργασίας, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με χαμηλό το μισθό. Ο κύριος Τσίπρας απευθύνθηκε και σε όσους διεκδικούν αποκλειστικά την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως επίσης και δεν μπορεί κάποιοι να μας λένε ότι έχουν και μάλιστα κατά αποκλειστικότητα την πνευματική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και να μην τηρούν τη βασική του αρχή, ότι δεν έκανε ποτέ διμέτωπο, αλλά είχε ένα μόνο μέτωπο απέναντι στη δεξιά. Έτσι λοιπόν και εμείς λέμε, ένα μέτωπο έχουμε μονάχα, τη δεξιά του κύριου Μητσοτάκη, τη χειρότερη δεξιά από τη μεταπολίτευση. Και απλώνουμε το χέρι της συνεργασίας σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, αλλά και σε κάθε δημοκράτη προοδευτικό πολίτη που θέλει να αλλάξει η ζωή του την επόμενη μέρα. Ο κύριος Τσίπρας απίφθινε κάλεσμα στη νεολαία. Πάτε στην κάλπη, πηγαίνετε στην κάλπη για να ρίξετε στον κουβά της δημοσκοπήσης. Πηγαίνετε στην κάλπη για να στείλετε το σπίτι του, τον κύριο Μητσοτάκη. Πηγαίνετε στην κάλπη για να φέρετε την αλλαγή. Όλες οι μεγάλες κατακτήσεις του λαού μας έγιναν με την νεολαία στην πρώτη γραμμή. 450.000 νέες και νέοι, 17 ως 24, αυτοί θα κρίνουν το αποτέλεσμα.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη λαϊκισμό για τη στάση του στη Συμφωνία των Πρεσπών. Μεγάλη ικανοποίηση και ενθουσιασμό επικρατούν στις τάξεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την προσέλευση του κόσμου στη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Στην Αλβανία μεταβαίνει, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου των Εξωτερικών, πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, προκειμένου να ενημερωθεί για την υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη. Ο κύριος Λαλάκος αναμένεται να συναντηθεί με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Χιμάρας, ο οποίος κρατείται ακόμη στη φυλακή, αλλά και με τον στενό του συνεργάτη, Παντελή Κοκαβέση, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος λόγω προβλημάτων υγείας. Στην τηλεόραση του Άτλας και στον Νίκο Αβουκάτο μίλησε για την υπόθεση αυτή ο πρόεδρος της Ένωσης Χυμαριωτών Θοδωρής Γκούμας. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, επισκέφθηκε την Αλβανία με σκοπό να συναντηθεί με τον Δήμαρχο Χυμάρας Διονύση Φρέντι Μπελέρη και τον Παντελή Κοκαβέση. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, επισκέφθηκε την Αλβανία με σκοπό να συναντηθεί με τον Δήμαρχο Χιμάρας Διονύση Φρέντι Μπελέρη και τον Παντελή Κοκαβέση. Ο κ. Λαλάκος ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του και των συνθήκων κράτησής του, τόσο του κ. Μπελέρη όσο και του συνεργάτη του κ. Κοκαβέση. Μόλις πριν από λίγο ενημερωθήκαμε κιόλας ότι έτσι ένας υψηλόβαθμος διπλωμάτης του Υπουργείου Εξωτερικών θα μεταβεί στα Τύρανα με σκοπό να συναντήσει τους δύο κρατούμενους, τον κύριο Μπελέρη και τον κύριο Κοκαβέση, και έχουμε ενημερωθεί κιόλας ότι θα επιδιώξει να έχει μια συνάντηση και μια ζήτηση με τον κύριο Ράμα. Είναι η πρώτη φορά τώρα, είναι η πρώτη περίπτωση που επιχειρείται έτσι μια διαζώση συνάντηση Ελλάδας-Αλβανίας για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής, είναι η σημερινή είδηση αυτό ή από χτες το ξέρετε? Ο πρόεδρος της Ένωσης Χυμαριωτών Θοδωρής Γκούμας κάνει λόγο για ένα σχέδιο εξόντωσης του κυρίου Μπελέρη. Και δεν είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι, δυστυχώς. Δεν είμαστε αισιόδοξοι πρωτίστως γιατί, όπως σας είπα, πρόκειται για σχέδιο εξόντωσης του κυρίου Μπελέρη. Δευτερευόντως, υπάρχει ένα άλλο θέμα, έτσι, το εξίσου σημαντικό, είναι το θέμα υγείας του κυρίου Κοκαβέση, που είναι ο έτερος κρατούμενος. Ο κύριος Κοκαβέση έχει κάνει μεταμόσχευση καρδιάς πριν από ένα χρόνο στο Νάσιο. Στο Νάσιο πηγαίνει ένα τακτά χρονικά διαστήματα, κάνει και τις θεραπείες του. Τον βλέπει ο θεραπευτής γιατρός του και κάνει και διάφορες βιοψίες. Όπως φαίνεται, σε διπλωματικό θρίλερ μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας έχει μετατραπεί η σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη και του συνεργάτη του. Για συνεχιζόμενο μπαράζ μετακινήσεων γιατρών του ΑΧΕΠΑ και του Ιπποκρατίου προς το νοσοκομείο της Δράμας, το οποίο είναι υποστελεχωμένο, κάνουν λόγο τα μέλη της ΕΝΙΘ, καταγγέλλοντας πως η σχετική απόφαση όχι μόνο δεν αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς στη Δράμα, αλλά αντίθετα είναι και επικίνδυνη. Όπως λένε, 4 παθολόγοι από το ΑΧΕΠΑ και 7 εντατικολόγοι από το Ιπποκράτιο αναγκάζονται να μετακινούνται για να καλύψουν τις τεράστιες και πάγιες εδώ και χρόνια ανάγκες της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου της Δράμας. Τη στιγμή μάλιστα που οι ανάγκες και στα νοσοκομεία της πόλης μας είναι μεγάλες και δεν περισσεύει κανένας γιατρός. Νέες κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν νοσοκομιακοί γιατροί της Θεσσαλονίκης που διαμαρτύρονται για τον μπαράζ μετακινήσεων συναδέλφων τους από τα νοσοκομεία της πόλης, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν στις υγειονομικές μονάδες της περιφέρειας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΙΘ καταγγέλει ότι οι μετακινήσεις αυτές έχουν παγιωθεί ως πρακτική, παρότι ο λόγος για τον οποίο αποφασίστηκαν ήταν το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, και προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί οι νοσοκομιακοί γιατροί να γίνουν περιφερόμενο εστίασος. Όταν υπάρχουν τόσο τεράστια κενά, όταν προκυρήσετε μία θέση, ποιο συνάδελφο θα βάλει τα χαρτιά του για να γνωρίζει ότι θα πρέπει να μοιράσει εισαγωγικά τις εφημερίες, τις 30 εφημερίες του μήνα στα 2 με τον άλλο συνάδελφο που βρίσκεται εκεί? Δημιουργούν τέτοιες συνθήκες από ψήλωση των νοσοκομείων, γιατί κινούνται ακριβώς και αυτή η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες στη λογική του κόστους-οφέλους, στη λογική του να καλύψουμε όπως τις ανάγκες και όχι την πραγματική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δηλώνουμε ότι εμείς δεν θα γίνουμε περιοδεύων θίασος, θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις για την πραγματική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αφορμή της κινητοποίησης ήταν η απόφαση για μετακίνηση 4 παθολόγων από το ΑΧΕΠΑ και 7 εντατικολόγων από το Ιπποκράτιο για την κάλυψη των αναγκών της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Δράμας που έχει σοβαρές ελλείψεις. Μάλιστα, όπως ανέφεραν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχικά η απόφαση για τους παθολόγους του ΑΧΕΠΑ προέβλεπε την παραμονή τους στη Δράμα και 2 συνεχόμενες εβδομάδες ο καθένας, ωστόσο τελικά, μετά τις κινητοποίησεις των γιατρών, ορίζει την εκπεριτροπής μετακίνησή τους για μία ημέρα. 4 παθολόγοι από το ΑΧΕΠΑ και 7 εντατικολόγοι από το Ιπποκράτιο. Και κοιτάξτε το διαφορετικό στοιχείο, ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μετακίνηση εντατικολόγων,
που όλοι θυμόμαστε τι ζήσαμε μέσα στην πανδημία, με τις τραγικές ελλείψεις στις μονάδες, με τις εκκλήσεις για την έλλειψη εντατικολόγων, και αυτή τη στιγμή καλούν εντατικολόγους γιατί μάλλον περισσεύουν, μάλλον βλέπουν ότι τα νούμερα, ότι επειδή ακριβώς υπάρχουν περισσότεροι γιατροί στις μονάδες, γιατί οι ανάγκες είναι τεράστιες των ασθενών, τους μετακινούν με την πρώτη τους ειδικότητα σαν παθολόγοι να καλύψουν την παθολογική της δράμας. Αυτό που επισήμανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Καραχρήστος, είναι πως οι μετακινήσεις εγκυμονούν κινδύνους τόσο για τους γιατρούς που καλούνται μέσα σε μία ημέρα να διανύσουν μία τεράστια απόσταση έπειτα από μία εξαντλητική εφημερία, λαμβάνοντας ως επιπλέον αμοιβή το αντίτιμο του εισιτήριου των κτέλ, όσο και για τους ασθενείς. Όπως είπε εμφατικά, αυτό είναι υποβάθμιση, είναι επικίνδυνες συνθήκες και δεν θα το ανεχτούμε, προσθέτοντας πως η μόνη λύση είναι οι μαζικές προσλήψεις προσωπικού και η άμεση προκήρυξη για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία, γιατί υπό αυτές τις συνθήκες κανείς γιατρός δεν πρόκειται να δεχτεί να μπει στο ΕΣΥ, γνωρίζοντας ότι θα χρειαστεί να μοιραστεί 30 εφημερίες με έναν συνάδελφό του. Αλλά είναι μόνιμες, πάγιες αυτές οι ανάγκες που υπάρχουν στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Βλέπουμε ότι υπάρχει μπαράζ μετακινήσεων όλο το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει πράξη αυτά που ζητάμε, τις μαζικές μόνιμες προσλήψεις και την ενίσχυση, την πραγματική ενίσχυση του δημοσίου τομέα, αλλά την κάλυψε όπως με μπαλώματα και μετακινήσεις προσωπικού, δημιουργώντας τις συνθήκες ακόμα μεγαλύτερης υποστελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς δημιουργεί αντικίνητρα για την παραμονή των συναδέλφων και την είσοδο καινούριων συναδέλφων στα νοσοκομεία. Η Ελένη Μπακυρλή, μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΗ, επισήμανε ότι συνεχώς γίνονται μετακινήσεις, όπως για παράδειγμα ακτινολόγων της Θεσσαλονίκης προς το νοσοκομείο Πολυγύρου. Όπως είπε, αυτό δεν γίνεται τυχαία, αλλά στοχεύει στο να μην είναι ελκυστικό το ΕΣΥ στους γιατρούς, ώστε να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων. Γι' αυτό μιλάμε για ένα ισχυρό σύστημα αποκλειστικά δημόσιο, το οποίο θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες μας. Γιατί είναι ντροπή όταν ο κύριος Πλεύρης πήγαινε και αγγενίαζε στο Διαβαλκανικό ότι υπάρχει ρομποτική, ξέρω εγώ, χειρουργική, ο παθολόγος από το ΑΧΕΠΑ ή εδώ πέρα ο εντατικολόγος να κόβει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εξάλλου, την επαναλειτουργία της πρώτης παθολογικής κλινικής του Ιπποκρατίου που έκλεισε λόγω της πανδημίας, ζήτησε ο Γιάννης Κούτρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΙΘ. Σημείωσε πως παρότι δεν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, δεν υπάρχει πρόβλεψη να ανοίξει εκ νέου, με αποτέλεσμα να καλούνται οι παθολόγοι να καλύψουν τις ανάγκες της δράμας, κάτι που χαρακτήρισε υποκριτικό. Αυτό το οποίο ζητάνε από τους παθολόγους αυτή τη στιγμή του νοσοκομείου είναι να καλύψουν τις εφημερίες στο νοσοκομείο της δράμας. Αυτό είναι ένας παραλογισμός, αυτό είναι η υποκρισία τους και η μόνη πρόβλεψη την οποία είχαν ήταν πώς θα συρρυκνώσουν το ΕΣΥ, πώς να βοηθήσουν τους ιδιώτες και όχι να αναβαθμίσουν τη δημόσια υγεία. Αυτό είναι το οποίο καταγγέλουμε και πραγματική λύση είναι οι προσλήψεις. Και διεκδικούμε σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης να ξανανοίξει η αλφα παθολογική του νοσοκομείου του Ιπποκρατίου που έχει κλείσει λόγω COVID. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ όσο και οι υπόλοιποι συναδελφοί του επισήμαναν πως την ίδια κακή κατάσταση με τη δράμα βρίσκονται και όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας που είτε υπολειτουργούν είτε κινδυνεύουν να κλείσουν, γι' αυτό και υπάρχει μπαράζ περαιτήσεων και συνταξιοδοτήσεων. Αυτό που δηλώνουν πάντως είναι πως θα βρίσκονται συνεχώς στις επάλξεις μέχρι η πολιτεία να ενδυναμώσει το ΕΣΥ, το οποίο, όπως οι ίδιοι καταγγέλουν, αιμορραγεί. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη πολιτική συζήτηση της ημέρας. Οδηγούμαστε προς το τέλος προεκλογικής περίοδου, ώρα της κάλπης την Κυριακή. Εμείς συζητάμε για την αναμενόμενη κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαράθεσης με τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Κύριε Σιμόπουλε, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Σιμόπουλε, για να πάμε κατευθείαν στο ψητό, ο Αλέξης Τσίπρας στείνει ειδικό δικαστήριο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Θα επιθυμούσε. Θα επιθυμούσε. Μα από ό,τι φαίνεται, με την κυβέρνηση ειδικού σκοπού που έχει προτείνει για να ασχοληθεί με το θέμα των παρακολουθήσεων, η κατάληξη μέσα στο μυαλό του θα μπορούσε να είναι εκεί. Πριν λίγη ώρα μας έλεγε ο κύριος Τόλκας εδώ στο στούντιο του Άτλας πως ναι, θα αναζητηθούν ποινικές ευθύνες. Σας εξήγησα ακριβώς πως σκέφτονται. Βέβαια είναι, αν θέλετε, μία ακόμη κολοτούμπα από την κυβέρνηση των ηττημένων, από μία προοδευτική κυβέρνηση. Τώρα πάμε σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού, με σκοπό
κυρίως να εγκλωβίσουν το ΚΚΕ. Πάντως κάνει ό,τι μπορεί ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ, πηδώντας από άποψη σε άποψη και από πολιτική κίνηση σε πολιτική κίνηση, να μην επιτρέψει στον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι αυτοδύναμος πρωθυπουργός, αλλά από ό,τι φαίνεται ο ελληνικός λαός δεν μασάει από αυτά, προς τα εκεί οδεύουν. Το φλερτ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, το πολιτικό φλερτ, πιστεύετε ότι είναι πλέον επίσημο ή σχεδόν επίσημο? Νομίζω ότι η πρώτη βραδιά των εκλογών σε τρεις μέρες θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη ως προς τα αποτελέσματα. Η δυναμική των κομμάτων όπως θα αποτυπωθεί θα καθορίσει και τα υπόλοιπα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εγκλωβισμένος σε μια πολιτική ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, την οποία θα προσπαθήσει να εφαρμόσει με την τρίτη εντολή. Με την τρίτη εντολή πιθανώς να έχει στο μυαλό του και αυτός μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Αλλά δεν ξέρω, επειδή μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού είναι όπως τη λέμε και ειδικού σκοπού, πόσοι θα τον ακολουθήσουν. Άρα μπορούμε να επιστρέψουμε σε εποχές 89, κύριε Σιμόπουλε. Νομίζω ότι μέσα στο μυαλό τους έχουν αυτό, να πάρουν ρεβάνσε για το 89 και για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά κυρίως δεν είναι το πρόβλημά τους αυτό. Είναι να κόψουν την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη προς μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πόσο κοντά είστε στην αυτοδυναμία, κύριε Σιμόπουλε? Από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά και τις πιστεύω τις δημοσκοπίες, είμαστε πολύ κοντά. Θεωρώ ότι θα ξεπεράσουμε το 35%. Με μια συσπήρωση 80% είναι απολύτως εφικτό. Και από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη κάλπη θα είναι 36%, νομίζω μετά τα πράγματα θα είναι μονόδρομος για δεύτερη κάλπη και για αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Επειδή είστε από τους βουλευτές που περπατάτε στην πόλη, αυτό είναι νομίζω κοινώς ομολογούμενο, πώς περνάει το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας και το σημαντικότερο, τι ακούτε από τους πολίτες? Το ότι στο 80% είναι συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό περνάει και το νιώθουμε. Mm-hmm. Από την άλλη υπάρχουν θέματα, κυρίως η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, θέματα με τις συντάξεις ακούω αρκετά, όσον αφορά κυρίως την προσωπική διαφορά. Και επίσης σε τοπικό επίπεδο ακούω παράπονα για τις συγκοινωνίες ή για τα έργα υποδομής σε σχέση με την Αθήνα. Τώρα μεταξύ μας, κύριε Σιμόπουλε, δεν έχουμε μείνει πολύ πίσω. Μεταξύ μας και με χιλιάδες ακόμη. Γι' αυτό ακριβώς. Θεωρώ ότι έχουμε μείνει πίσω. Το πολύ πίσω είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν τη συνηθίζω την έκφραση πολύ. Θεωρώ ότι έχουμε μείνει πίσω. Έχουν γίνει πράγματα την τελευταία τετραετία. Παραμένουν πάρα πολλά να γίνουν ακόμη στην πόλη. Και να γυρίσουμε λίγο στην ακρίβεια. Είπε κάτι ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο πολλοί και στη Νέα Δημοκρατία δεν διαφωνούν, πιστεύω. Είμαστε μια χώρα με μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Βρετανίας. Μπορεί να είναι υπερβολικό αυτό. Ούτε οι μισθοί είναι Βουλγαρίας. Αλλιώς δεν θα έφευγαν κάποιες επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Δεν νομίζω ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία να είναι 800 επί 14, ούτε ο στόχος να είναι 1000 επί 14. Αλλά το ότι υπάρχει σε ένα μέρος από τα είδη που πουλούνται στο σούπερ μάρκετ ακρίβεια στην οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ένα μέρος από τους καταναλωτές είναι αλήθεια. Στο μετρό θα μπούμε στο πρώτο εξάμηνο του 24. Το μετρό θα είναι έτοιμο κατασκευαστικά και θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι δοκιμές. Για να ολοκληρωθούν οι δοκιμές θέλει ένα διάστημα και θέλει πάρα πολύ δουλειά από την πλευρά του αναδόχου που θα τρέξει τη λειτουργία. Είμαι αισιόδοξος. Για το flyover είμαστε έτοιμοι ως Θεσσαλονίκη? Τι εννοώ? Δύο μέρες, καθίστε τώρα, λέτε είμαστε έτοιμοι? Ανέτοιμοι. Δύο μέρες έκλεισε ο δρόμος. Δεν είπα ανέτοιμοι. Ανόμιζα, πήγα να σας αρπάξω. Ανέτοιμοι. Μα είναι ένα θέμα που το έχω θέσει ίσως και πρώτος, εδώ και 15-20 μέρες και επισκέφθηκα τη Διεύθυνση Τροχέας, τη Διεύθυνση Αστυνομίας. Βέβαια δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αφορά την περιφέρεια, αφορά το Υπουργείο Υποδομών. Αφορά τους πάντες. Αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα από όλους τους φορείς, δεν θα μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας να κυκλοφορήσουμε για κανένα χρόνο ενάμιση και οι πολιτικοί δεν θα μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας και επειδή θα μας ορμούν οι πολίτες. Θέλει πολλή δουλειά στην κατεύθυνση αυτή,
Να μην χαθεί χρόνος, ακόμη και μία πρόταση θα ήταν να ξεκινήσει η κατασκευή του flyover όταν λειτουργήσει το μετρό. Και αυτό θα το καταλάβαινα. Οι Θεσσαλονικοί ξέρουν ότι μια εξαγγελία της κυβέρνησης υλοποιήθηκε, ξέρουν πολύ καλά ότι το έργο είναι συμβασιοποιημένο, ο εργολάβος είναι έτοιμος, αλλά το λέω και προς την κατεύθυνση του Μαξίμου και προς την κυβέρνηση, προσοχή στο θέμα αυτό. Προσοχή στο θέμα αυτό. Πάμε λίγο στο κομμάτι οικονομία. Είναι ένα από τα ισχυρά του της κυβέρνησης κόντρα για την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων. Κύριε Σιμόπουλε, ο ΣΥΡΙΖΑ, χτες ο κύριος Τσίπρας το επανέλαβε από τη Θεσσαλονίκη, ότι η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε τη χώρα ή μάλλον παραδίδει, αν παραδώσει, 40 δις ευρώ παραπάνω δημόσιο χρέος, 50 δις ευρώ παραπάνω ιδιωτικό χρέος από όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Θυμίζω ότι 40 δις στήξει η πανδημία. Από πού θα βρισκόταν αυτά τα 40 δις. Από την άλλη όμως θυμίζω ότι το χρέος μας λόγω και του πληθωρισμού έχει μειωθεί ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και ότι είμαστε έτοιμοι σε λίγους μήνες να αποκτήσουμε αυτή την επενδυτική βαθμίδα που θα μας επιτρέψει να έχουμε χαμηλά επιτόκια και τα χαμηλά επιτόκια σημαίνει μεγαλύτερη ευελιξία του προϋπολογισμού για να κάνει παροχές προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τώρα, αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία κοστολόγησε αυτά τα μέτρα τα οποία συνεχώς τα αναφέρει, περίπου στα 80 δις. Από την άλλη, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λένε ναι, αλλά θα έχει και όφελος η οικονομία. Πόσο όφελος θα έχει η οικονομία? Γιατί δεν μας το λένε, γιατί δεν πάνε στο λογιστήριο του κράτους, όπως λέει και η Νέα Δημοκρατία, και να δούμε τα δύο προγράμματα. Βέβαια, Κυριακή κοντή γιορτή δεν προλαβαίνουμε. Κυριακή κοντή γιορτή πραγματικά δεν προλαβαίνουμε. Μια τελευταία ερώτηση, είμαστε και λίγο ΠΑΟΚ, πότε θα πάμε στη Νέα Τούμπα? Τώρα ανοίγεται πάλι πληγές, θα απαντήσω και θα έχω διάφορα. Προσπαθώ εδώ και ένα χρόνο να μην μπω σε αυτά. Θεωρώ και το πιστεύω ότι από τη στιγμή που είναι έτοιμο το προεδρικό διάταγμα, το οποίο είναι απολύτως αποδεκτό και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από εκεί και πέρα είναι πλέον θέμα της ΠΑΕ να τρέξει τις μελέτες. Γνωρίζω ότι οι μελέτες είναι σε ένα καλό επίπεδο, αλλά μετά από τις μελέτες χρειάζονται και άδειες. Και μετά θα χρειαστεί το Καφτατζόγλιο, μετά 5 χρόνια. Γηπεδάρη και Ηρακλή, θα δούμε. Ανώριμα πολύ. Όχι ότι δεν μπορούμε να τα δούμε, αλλά είναι ανώριμα πολύ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει η θέληση κυρίως από την πλευρά του Άρη να δώσει το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισμένο το γήπεδο. Οπότε μέσα αυτής της αντιπαροχής μπορεί να αποκτήσει και ένα σύγχρονο γήπεδο. Για τον Ηρακλή ούτως ή άλλως το Καφτατζόγλιο δεν είναι δικό του, έχει τη Μίκρα. Από τα 30 πλάς αναπτυξιακά έργα που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση, ποια πιστεύετε ότι είναι αυτά που θα τρέξουν πρώτα? Θα τα δούμε πρώτα να υλοποιούνται, μάλλον. Να υλοποιούνται. Καλά, έχουμε μετρό. Πει για την περιφερειακή, έχουμε πει το μετρό για του χρόνου. Τα έργα τα οποία αφορούν τη σύνδεση του λιμανιού με τους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες. Θα τελειώσει πια αυτός 20 χρόνια. Ναι. Είναι σε καλό δρόμο. Ο προαστιακός σιδηροδρόμος ακόμη είναι λίγο ανώριμος, αλλά και αυτός προχωρά. Αυτά βλέπω σε πρώτο στάδιο και επίσης θα δούμε γρήγορα, ίσως σε κανένα χρόνο, και μπουλντόζες να σκάβουν για το παιδιατρικό. Γιατί και ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι βρίσκεται η λύση τριμερής ώστε να υπομειστεί το κόστος κράτος, νιάρχιο και εργολάβος και να προχωρήσουν σε όλη την Ελλάδα. Επειδή είστε άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του, αυτή η αδικία σε βάρος, διαχρονική αδικία για να μην κατηγορώ την Νέα Δημοκρατία, σε βάρος της Δυτικής Θεσσαλονίκης θα σταματήσει? Βλέπουμε, ναι, θεωρώ ότι κυρίως ο Πρωθυπουργός το έχει αντιληφθεί. Γι' αυτό είδατε μετεπιτάσεως να πρωτοπορεί, αν θέλετε, ώστε να γίνει το ογκολογικό, το θεαγένειο στο Καρατάσιο. Γι' αυτό έδωσε οδηγίες να προχωρήσει η σύμβαση με τις πρόδρομες εργασίες του Μετρό Δυτικά. Καρκινοβατούσε αυτή η υπογραφή. Γι' αυτό έχει εξαγγελθεί και ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Ναι, θεωρώ ότι έχει αντιληφθεί κυρίως ο Πρωθυπουργός και έτσι πιέζει την κυβέρνηση στην κατεύθυνση αυτή. Και να σας δώσω μία είδηση χωρίς να πω πολλά, ότι
έπεσαν οι υπογραφές, πέφτουν οι υπογραφές σε 2-3 σημαντικά έργα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Το κρατούμε και ως επίλογο. Κύριε Σιμόπουλε, καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Τώρα το δρόμο για τη φυλακή πήραν τα δύο αδέλφια ηλικία 40 και 42 ετών, κυρίες και κύριοι, με καταγωγή από την Αρμενία. Δύο κύριοι, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για το θάνατο του 52χρονου ιδιοκτήτη γραφείου τελετών στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 52χρονου ιδιοκτήτη γραφείου τελετών στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης το πρωί του Σαββάτου. Μετά τις απολογίες τους και με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, τα δύο αδέρφια 40 και 42 ετών με καταγωγή από την Αρμενία θα οδηγηθούν στη φυλακή. Ο 40χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατάφερε μερικά επιπόλαια χτυπήματα στο θύμα μετά από λεκτικό καυγά, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ο θάνατός του δεν προήλθε από αυτά τα χτυπήματα. Ως αιτία της αντιπαράθεσης περιέγραψε το φαγητό που άφηνε ο θανόν για τις αδέσποτες γάτες στον δρόμο. Παράλληλα φέρεται να επανέλαβε ενώπιον της ανακρίτριας πως ο 52χρονος ήταν όρθιος και καλά στις αισθήσεις του όταν ο ίδιος και ο αδερφός του αποχώρησαν από το σημείο. Από την πλευρά του, ο 42χρονος φέρεται να είπε πως προσπάθησε να χωρίσει τον αδερφό του και το θύμα και πως δεν χτύπησε καθόλου τον 52χρονο. Υπενθυμίζεται ότι στα δύο αδέρφια ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σωρό του 52χρονου άνδρα, αιτία θανάτου είναι η ισχαιμία του μυοκαρδίου. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 52χρονος είχε υποστεί έμφραγμα στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ φέρεται να αντιμετώπιζε και άλλα καρδιολογικά προβλήματα. Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν τα αδέλφια λόγω μάχησαν με το θύμα επειδή τάιζε αδέσποτα ζώα έξω από την επιχείρησή του. Από μαρτυρίες προκύπτει πάντως ότι είχαν προηγηθεί στο πρόσφατο παρελθόν καυγάδες μεταξύ τους, καθώς οι κατηγορούμενοι αντιδρούσαν στη λειτουργία του γραφείου τελετών στην περιοχή. Καθώς η μία κουβέντα έφερε την άλλη, οι δράστες επιτέθηκαν το πρωί του Σαββάτου στον 52χρονο, ασκώντας βία σε βάρος του, με τον ίδιο να χάνει τη ζωή του κατά τη διακομιδή του σε εφημερεύον νοσοκομείο. Δεύτερη πολιτική κουβέντα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, η εβδομάδα της πόλης μας για τους πολιτικούς αρχηγούς. Τη Δευτέρα έκαναν τις προεκλογικές τους ομιλίες στην πόλη ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ακολούθησε χθες Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο Πέμπτη έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παλέντε Σπορ και ολοκληρώνεται πλέον την Παρασκευή η προεκλογική εκστρατεία. Εμείς μένουμε στον απόϊχο της ομολογουμένως επιτυχημένης ομιλίας του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και συζητάμε την πολιτική επικαιρότητα με τον υποψήφιο βουλευτή του κόμματος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Ρόκο. Κύριε Ρόκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Πήγατε καλά χτες. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια ενθουσιώδης αποδοχή από τον κόσμο σε αυτό το κάλεσμα της υποδοχής του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα. Μάλλον εκτός και της σφαίρας των αναμενόμενων, αν και εμείς έχουμε την καθημερινή επαφή και γνωρίζαμε ότι θα υπάρχει αρκετά μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε αυτήν την ανοιχτή εκδήλωση ομιλίας. Η αλήθεια είναι ότι δείχνει ξεκάθαρα ότι το πολιτικό πρόγραμμα και τα προτάγματα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αγγίξει τον κόσμο της πόλης και αυτό καταδείχθηκε χθες στη μεγάλη αυτή συγκέντρωση. Τώρα για να εντριγκάρω λίγο την κουβέντα, τι μου έκανε εντύπωση. Το πράσινο backdrop, η πράσινη πλάτη και πάνω από 20 φορές άκουσα τη λέξη αλλαγή. Μήπως πολύ πασόκ πλέον στις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα. Κοιτάξτε, το πραγματικά. Προχωράει το φλερτ. Το πραγματικά κρίσιμο εδώ είναι όχι αν αναπαράγεται κάτι το οποίο κάποιος έχει ταυτίσει με σύνθημα του παρελθόντος, αλλά πόσο ουσιαστικό είναι το πρόταγμα της αλλαγής στον πολιτικό λόγο. Mm-hmm. Αυτό, ξέρετε, είναι αυτό που εντοπίζει ο καθένας όταν έρχεται σε μια διεπαφή με τον κόσμο. Ο κόσμος έχει πραγματικά κουραστεί από αυτήν την στάση που έχει επιδείξει τα τελευταία 4 χρόνια η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και κυρίως από την επίδραση που είχε αυτή η κυβερνητική πολιτική σε ζητήματα όπως της οικονομίας και της αβεβαιότητας για το αύριο. Επομένως, το ζήτημα της αλλαγής δεν είναι σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σύνθημα του κόσμου και εμείς ως ένα κόμμα το οποίο κατεξοχήν κινείται στο χώρο του προοδευτικού πολιτικού φάσματος, το ενσωματώνουμε στο λόγο. Αυτή η αλλαγή μήπως συνοδεύεται και από ειδικά δικαστήρια, κύριε Ρόκο? Γιατί ξεκίνησε μια συζήτηση για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Κύριος Μητσοτάκης λέει ότι θέλετε να επιστρέψουμε σε μάλλον πολύ κακές εποχές όπως εκείνη το 89. Κοιτάξτε, το αληθές του ζητήματος είναι ότι δεν προτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Αυτό το οποίο ζητάμε εδώ και 3 χρόνια,
τρία χρόνια και είμαστε σταθεροί σε αυτή την αποτύπωση του λόγου, είναι ότι καλούμε όλο τον προοδευτικό κόσμο για μια συγκυβέρνηση πάνω σε συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο. Πολύ πρόσφατα, μάλιστα, βάλαμε και τις 11 de minimis θέσεις του κοινωνικού συμβολέου για την αλλαγή. Από την άλλη, ένα άλλο ζήτημα, και τραβώ μια διαχωριστική γραμμή, είναι ότι το ζήτημα του σκανδάλου των υποκλοπών πρέπει να μπει κάποτε ψηλά στην ατζέντα. Θα σας θυμίσω τον Νοέμβριο ότι η αρμόδια επιτροπή έβαλε ως ισχυρή προτεραιότητα του να έχει επιληθεί το ζήτημα, να έχει διαλευκανθεί η υπόθεση πριν από τις εκλογές. Και βλέπετε ότι φτάσαμε στις εκλογές και ο μόνος ο οποίος καταδεικνύει το θέμα είναι οι ευρωπαϊκοί φορείς. Διότι ετέθη το ζήτημα και εδώ, αν θέλετε, να κάνουμε λίγο πιο διαδραστικό το διάλογο. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο debate ότι δεν υπήρχε εθνικός λόγος παρακολούθησης του κυρίου Μπουλάκη. Άρα το πραγματικό ερώτημα σε αυτή την περίπτωση είναι γιατί επικαλέστηκε το εθνικό απόρριτο στην Εξεταστική Επιτροπή. Και αν όντως δεν υπήρχε εθνικός λόγος για την παρακολούθησή του, απαντήστε μου κι εσείς, αν έχετε την καλοσύνη, αν μου διαφεύγει κάτι, για ποιο λόγο η κυρία Βλάχου, η αρμόδια εισαγγελέας, υπέγραψε πολλαπλώς τις παρακολουθήσεις. Μπορώ να απαντήσω με μια άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κάνει μήνυση τόσο καιρό. Αυτό φαντάζομαι. Υπάρχει ένα ζήτημα. Θα πρέπει να το αποτείνετε. Και το έχει θέσει νομίζω και ο κύριος Τσίπρας. Θα πρέπει να αποτείνουμε το ερώτημα στον κύριο Ανδρουλάκη. Αν κρίσιμα όμως υπάρχει η παραδοχή ότι δεν υπήρχε εθνικός λόγος παρακολούθησής του, η κυρία Βλάχου έχει προχωρήσει σε παράβαση καθήκοντος και θα έπρεπε να διωχθεί. Επίσης, η δικαιοσύνη εδώ και 9 μήνες θα έπρεπε να παρέμβει. Αυτά τα στοιχεία έχουν καταγραφεί στην έκθεση της ΠΕΓΑ. Αυτά τα στοιχεία καταγράφονται και στο συλλογικό υποκείμενο ως βασικά ερωτήματα. Και το δυστυχές είναι ότι πηγαίνουμε στις εκλογές χωρίς να έχουν απαντηθεί. Τουλάχιστον για τις υποκλοπές έγινε μία αναφορά. Αυτό το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση, κύριε Ρόκο, και ήθελα να το συζητήσουμε, είναι το πώς, θα μου επιτρέψετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θαύτηκε η υπόθεση των Ντεμπών. Τώρα μπορούμε να τα πούμε, τελειώνουν οι μέρες, αλλά περίμενα σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, και ένα σχόλιο αυτό, να ακουστεί κάτι για την εθνική τραγωδία αυτή, που στήγησε τη ζωή σε 57 τουλάχιστον συνανθρώπους μας. Και τι διαβάζω, αντί για απαντήσεις, ο κύριος Γενιδούνιας, συγκεκριμένες καταγγελίες, ότι την πρώτη ημέρα που λειτουργήσε, επαναλειτουργήσε η γραμμή του προαστιακού Θεσσαλονίκη-Λάρισα, τους ζητήθηκε αύξηση ταχύτητας σε μη τηλεδιοικούμενα τμήματα και δεύτερο, και αν θέλετε ανατριχιαστικό μετά από ένα σημείο, τους ζητήθηκε να κινηθούν σε μονή γραμμή, στη γραμμή μεταξύ, σε μονή γραμμή, ναι, στην γραμμή μεταξύ πλατή Μαθίας και Λάρισα. Δηλαδή στο σημείο όπου έγινε το τραγικό δυστύχημα. Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Κρίσιμα το βάζετε ως ζήτημα στο λόγο. Ξέρετε, πριν από 2-3 μέρες έγινε και η μεγάλη συγκέντρωση διαδήλωση στις Σέρες, ναι, από τον Σύλλογο των Άμεσα Εμπλεκομένων, τον Σύλλογο των Συγγενών, των Θανόντων δεν και το των Τραυματιών. Στα μεγάλα κανάλια. Ξέρετε ποια ήταν η πικρία των ανθρώπων αυτών, διότι αποτυπώθηκε και στην επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στις Σέρες, ότι 1,5 μήνα μόλις μετά την ανίποτη αυτή τραγωδία, η λέξη Τέμπη είναι μια λέξη απαγορευμένη για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση στο λόγο. Κρίσιμα αυτό αποτυπώνεται και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που βγήκε τον Απρίλιο. Λέει ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα διέπονται από μια ολιγοπολιακή, καθεστωτική τροποντινά λειτουργία και έχουν ανεπαρκέστατες αναφορές για κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας και αναφέρουν ρητά το δυστύχημα των Ντεμπών ως παράδειγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία ζούμε. Για κάποιον λόγο έχει συγκαλυφθεί όλο το ζήτημα με τις ευθύνες ΑΤΕΜΠΗ, διότι ευθύνες υπήρξαν. Υπήρξαν ποινικές διώξεις. Υπήρξε ποινική δίωξη στον κύριο Πατέρα, τον πρόεδρο του ΔΣ του ΟΣΕ, σε άλλα δύο μέλη. Γιατί? Διότι κατά παράβαση καθήκοντος προχώρησαν σε μια μετάταξη που δεν ήταν νόμιμη. Αυτός ο μοιραίος σταθμάρχης λοιπόν, παρά τα αντίθετα και όσα υπόθηκαν κατά την ροή του διαλόγου εκείνες τις μέρες στη δημόσια σφαίρα, ήταν ένα ρουσφέτη. Κρίσιμα θέτω υπόψη ότι μετά το δυστύχημα αυτό υπήρξε άλλο ένα ρουσφέτη σε κόρη αρχισυνδικαλιστή της ΔΑΚΕ, πάλι στον ΟΣΕ εκτός ΑΣΕΠ. Όλα αυτά δυστυχώς δεν έρχονται στην επικαιρότητα. Αλλά σε αυτό απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Είχα τον κύριο Γιουλέκα προηγουμένως εδώ, ότι δύο στελέχη δικά σας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αποσπασμένα στη ΡΑΕ και από εκεί επέστρεψαν στο κόμμα. Δηλαδή ήταν μείον δύο στελέχη από τη ΡΑΕ, δούλευαν για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε αποσπασμένα στη ΡΑΕ, όπως ήθεστε να γίνεται με πολλούς υπαλλήλους. Μάλιστα, οι ίδιοι με βαθύ αίσθημα ευθύνης επέστρεψαν στην οργανική. Ναι, μετά το δυστύχημα όμως. Μετά το δυστύχημα. Δεν ήταν
με όλο τον σεβασμό, δεν ήταν σταθμάρχης. Σταθμάρχης σίγουρα. Δεν ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που είχε την ακέραια ευθύνη χειρισμού mm-hmm. πάνω στην οποία κρίνονται τόσες ανθρώπινες ζωές, όπως δυστυχώς καταδείχθηκε σε αυτό το δυστύχημα. Κύριε Ρόκο, από το ένα στο άλλο είναι και αυτό μείζον. Ούτε γι' αυτό μιλήσαμε σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία, δυστυχώς, αυτή την ιδιαίτερη. Το ζήτημα της υγείας, ακούσατε προηγουμένως. Τι γίνεται, γιατροί από το ήδη υποστελεχωμένο Ιπποκράτιο και το ήδη κατακαιρματισμένο ΑΧΕΠΑ φεύγουν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νοσοκομείο της Δράμας, που έχει άλλα προφανώς δομικά ζητήματα. Και ρωτώ, δημόσια υγεία, είστε γιατρός, πού πάμε? Είχαμε χορονοϊό, δόθηκαν κονδύλια. Πού πήγαν τα κονδύλια αυτά? Πολύ σημαντικά τα ερωτήματα που έχετε βάλει στο τραπέζι. Θα ξεκινήσω από το αρχικό. Όντως, το πρόβλημα προκύπτει από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου η ΕΙΚΗ Παθολογική Κλινική υπολειτουργεί στα όρια της διάλυσης. Η προσπάθεια ήταν να μετακινήσουν ιατρούς, γενικούς ιατρούς ως ειδικότητα, από το νοσοκομείο της Καβάλας το Μάρτιο. Που είναι πιο κοντά, εν πάση περιπτώσει. Αυτό συνέβη, αλλά αντιλαμβάνεστε την αναντιστοιχία των ειδικοτήτων. Δεν μπορούν οι γενικοί γιατροί να στελεχώσουν μια παθολογική κλινική. Όταν λοιπόν οι οργανώσεις των ιατρών το κατήγγυλαν αυτό, όπως το κατήγγυλαν σε συνέχεια της κουβέντας μας και οι εργαζόμενοι στα ΤΕΜΠΗ, διότι είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, είναι επικίνδυνο για τους ασθενείς που εμπιστεύονται τη ζωή τους σε αυτούς, προχώρησαν στο άλλο αδιανόητο, ασύλλητο και πρωτοφανές τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Προσπάθησαν να μετακινήσουν 4 συναδέλφους παθολόγους από το ΑΧΕΠΑ, μάλιστα κάποιοι από αυτούς λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά ως λοιμοξιολόγοι, και 7 εντατικολόγους από το Ιπποκράτιο. Βάζω στο τραπέζι και αναφέρω και στο κοινό ότι σε αυτές τις ειδικότητες, επειδή δεν υπάρχει αρκετό ανθρώπινο αδυναμικό, προσλαμβάνουμε ιατρούς με μπλοκάκι στα τριτοβάθμια νοσοκομεία της πόλης μας. Ξέρετε, αυτή η λογική, την οποία βιώσαμε πολύ έντονα στην πανδημία, της μετακίνησης προσωπικού από πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα τριτοβάθμια, για να καλύψουν τις ανάγκες χωρίς επί της ουσίας να γίνονται ουσιαστικές προσλήψεις προσωπικού, που αν μη τι άλλο θα μπορούσαν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Αυτό το παιχνίδι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Και είναι ένα παιχνίδι που έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές. Οπότε θα πάρω, αν θέλετε, στη ροή του λόγου και μία παρένθεση, λέγοντας ότι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας η υγεία για την επόμενη μέρα. Είναι πολύ ψηλά στο πρόγραμμά μας. Και είναι πολύ ψηλά στο πρόγραμμά μας, αντιλαμβανόμενοι όχι μόνο ότι χρειάζεται μία αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ, που θα πρέπει να αντιστοιχεί στους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τουλάχιστον στην αντιμετώπιση του ανθρωπίνου δυναμικού, όχι μόνο μισθολογικά, αλλά και με όρους αξιοπρέπειας. Αυτό που είδανε οι τηλεθεατές μας στα κανάλια με τους γιατρούς να είναι αναγκασμένοι να αφήσουν τις κλινικές για να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο, αν μη τι άλλο, προσβάλλει την ελληνική κοινωνία και το ιατρικό σώμα, που είναι αναγκασμένο να καταφύγει σε τέτοια μέτρα. Κλείνοντας τώρα, να ρωτήσω, κύριε Ρόκο, φτάσαμε πια σε 4 μέρες εκλογές. Ποια είναι τα διλήμματα της κάλπης? Αξιολογώ ότι τα διλήμματα της κάλπης είναι αυτά τα οποία διαμορφώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, και είναι έντονα αυτό της αναδιανομής του πλούτου προς όφελος των λίγων και εκλεκτών, που κάποιοι τους στηρίζουν για να μπορούν να στηρίζονται από αυτούς. Αυτό έχουμε βιώσει. Έχουμε βιώσει μια διεύρυνση των οικονομικών αναστητών στην κοινωνική βάση. Έχουμε βιώσει έναν τρόπο δημοκρατικής λειτουργίας που τον δείχνουν με το δάχτυλο όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, το δείχνουν με το δάχτυλο το State Department. Ένα κράτος διαφθοράς. Γι' αυτό κάνουν λόγο. Αυτό το οποίο εμείς αξιολογούμε ότι θα κληθεί ο Έλληνας πολίτης την επομένη των εκλογών να προβάλλει ως απάντηση σε αυτά τα διλήμματα και τα ερωτήματα που έχουν τεθεί, είναι πρώτη θέση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα είναι η εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση προοδευτική, σε μια κυβέρνηση που πραγματικά όχι μόνο μπορεί να δώσει λύση στα οικονομικά όμως, προβλήματα. Κύριε Ρόκο μου, προοδευτική με ποιους? Με τις Δήμητρες το αποκλείσατε. Το Πασόκ δεν θέλει τον Αλέξη Τσίπρα. Το ΚΚΕ όχι σε όλα. Με ποιον? Κάθε εκλογική διαδικασία είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία. Μάλιστα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο καθένας προσπαθεί να περιχαρακώσει εαυτόν και το κοινό στο άρα, οποίο απευθύνεται. Άρα, άλλη κουβέντα 22 Μαΐου. Αξιολογώ ότι στο λυκνές διακύβευμα που έθεσε και ο κύριος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, για να πιαστώ από αυτό, τη διελεύκαση του σκανδάλου των υποκλοπών, μπορεί να ευελπιστεί κάποιος ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό με την αναπαραγωγή στην εξουσία του κυρίου Μητσοτάκη? Είναι ρητορικό το ερώτημα. Καταφανώς. Μάλιστα. Εγώ, κύριε Ρόκο, να σε ευχηθώ κάθε επιτυχία, καλή δύναμη. Πολιτεύεσαι στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Ένα μήνυμά σας, έτσι, ένα λεπτό στους τηλεθεατές μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα να ζητήσω κυρίως από το νεανικό κοινό ή από αυτούς που έχουν απογοητευτεί από την ροή στις εξελίξεις του πολιτικού συστήματος,
να πάνε οπωσδήποτε στην κάλπη της 21ης Μαΐου να ψηφίσουν κατά συνείδηση, να αφιερώσουν ένα χρόνο που συνήθως δεν αφιερώνουμε πολλές φορές στο πλαίσιο της πολιτικής πόλωσης και να δούνε τα πολιτικά προγράμματα των πολιτικών φορέων. Να κρίνουν κατά συνείδηση και κατά συντάφτιση των δικών τους συμφερόντων με αυτά που προτάσσονται στη δημόσια σφαίρα. Αυτό είναι το κάλεσμα που θα απευθύνω και ειλικρινά πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές θα έχουν ιδιαίτερα αυτό το χαρακτηριστικό. Καλή δύναμη, κύριε Ρόκο. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Πέμπτη. Θα βρεθούμε στο δρόμο για την κάλπη στις 8:30. Δελτίο ειδήσεων 9 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.